Θέλω να μιλήσω λίγο σχετικά με, τον πρόσφατο προϋπολογισμό των κομμάτων που ψηφίστηκε. Ναι. Γιατί θα πρέπει να μην προχωράει, ας πούμε, το κράτος σε κατασχέσεις περιουσίας των κομμάτων, ενώ να γίνεται αυτό στις οικογένειες και στους ανθρώπους? Έτσι, πρέπει να αποφασίσουμε τι σύστημα θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα δημοκρατικό σύστημα καθαρό, δημοκρατικό. Θέλουμε να έχουμε να το πάμε στην αναμεταβολή συλλογική Αμερική. Να πούμε ότι ο επιχειρηματίας παπάς δίνει 10 εκατομμύρια στο Πασό και 5 εκατομμύρια σε εγγραφεία. Θέλουμε να έχουμε εξαρτημένα κόμματα. Και θέλουμε κόμματα τα οποία πρέπει να είναι υγιή, δυνατά και αυτοδύναμα και ανεξάρτητα. Λοιπόν, αν το θέλουμε αυτό, πρέπει τα κόμματα να κάνουν καλύτερη διαχείριση, βέβαια. Καλύτερη διαχείριση το ζητάμε, αλλά πρέπει να μπορούν να λειτουργούν. Και αυτό πρέπει να υπάρχουν και κάποια αριθμά τα οποία πρέπει να χρηματοδοτούνται τα κόμματα. Βέβαια, μετρημένα και προσεγμένα, με προπολογισμό και budget, και τα κόμματα να δίνουν κάθε χρόνο να εξηγούν τι κάνουν τα λεφτά που παίρνουν. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να λέμε, από τη μία θέλω πολιτική δύναμη ισχυρή, και από την άλλη να ενοχλούμε και να λέω ότι ο βουλευτής μου παίρνει πολλά, παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα, ή το κόμμα που το στηρίζει χρωστάει κάποια εκατομμύρια και δεν τα ξεπληρώνει. Κοιτάξτε, τα κόμματα καλώς ακούς ξεφύγανε τη δεκαετία του 2000. Αυτό είναι γεγονός. Το είδαμε, το ζήσαμε, το ξέρουμε, το καταλάβαμε. Όλοι μας. Αυτή τη στιγμή που πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε υγιή κόμματα, ανεξάρτητα, οικονομικά, για να μπορούν να λειτουργήσουν για την κοινωνία και για τον τόπο μας. Ξεκάθαρα. Πάμε λίγο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο 12. Στις πληροφορίες σας τις έχετε. Θα ήθελα και εμάς να μας πείτε τι γίνεται. Υπάρχει λίγο, μας είπατε ότι υπάρχει πλειάδα στελεχών τα οποία θέλουν να συμμετέχουν. Γιατί όμως αργούν τόσο πολύ αυτά τα ονόματα? Δεν ακούμε από τη Ρόδο το ένα όνομα, την άλλη ακυρώνεται, την άλλη έχουμε άλλο. Επίσης από εδώ, από την ΚΟΟ, κάτι δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε πρόσφατα την άρνηση του κ. Πουλιού. Πού θα καταλήξει αυτό, δηλαδή, αν αύριο ανακοινώθουν εκλογές? Τι θα γίνει? Δεν έχουμε καμία πληροφορία πέρα εσάς. Αν αύριο ανακοινωθούν εκλογές, καλά και εγώ δεν είμαι ότι έχω. Επίσημα, κανένας μας δεν έχει ανακοινωθεί. Όλοι μας θα θέλουμε να είμαστε υποψήφιοι, εγώ θα ήθελα να είμαι υποψήφιος, αλλά επίσημα περιμένουμε να ανακοινωθεί όλοι μας το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει δυσκαμψία, δηλαδή, τώρα. Υπάρχει μια πλειάδα συλλογών που θέλει όμως να ασχοληθεί και να είναι υποψήφιος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη από την περιφέρεια της Ρόδου, από την περιφέρεια από την Νότια Ρόδου που καλύπτει και Κάλπαθο και το νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και από το Βόρειο Σκορδόν και που κάνουν κάποια στελέχη και από την Λέρο και από την. Και από την λέω και από την Πάτμα. Ναι. Το πρόβλημα είναι, όχι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εδώ, στην ΕΚΟ, θα έλεγα ότι η κεντρική διοίκηση και οι περισσότεροι από εμάς ήταν σχεδόν σίγουροι ότι θα υπάρχει η συμμετοχή του Νίκου του Πουλιού. Ναι. Το οποίο στέφει μεγάλη εκτίμηση ο ακόμα λαός για το πρόσωπό του και όλοι εμείς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και εγώ προσωπικά θα σας έλεγα. Είστε φίλοι. Είμαστε φίλοι, το σέβομαι, έχουμε γνωριστεί μαζί, ναι. Έχουμε στηρίξει τον Αντώνη Σαμαρά και δύο. Και μας, αυτά τα δύο μισή χρόνια μας έχουν δέσει πάρα πολλοί αγώνες κοινή και προσπάθειες. Ο Νίκος είχε κάποια δικά του θέματα τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεραστούν και πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Θα είναι τυχεροί παράταξη της Δημοκρατίας να είναι ο Νίκος ο Πουλής στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλα στελέχη που προτάθηκανε και από την ΚΟ, όπως και ο κ. Κοπανής ο Γιάννης και άλλα στελέχη. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν το ψηφοδέλτιο. Το πρόβλημα είναι ότι είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την ποσότητα με τις γυναίκες. Εκεί είχε δημιουργηθεί ένα μικρό θεματάκι, που πάλι υπάρχουν πολλές γυναίκες και από τη Ρόδο και από την ΚΟ. Απλά είναι γεωγραφικό το θέμα στο δελτίο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές γυναίκες από τη Ρόδο, αλλά θεωρητικά στη Ρόδο έχει καλυφθεί με τη λογική ότι υπάρχουν κάποια στελέχη. Ήδη οι άτσε που πάνω στο δελτίο είναι πάρα πολλοί. Το είπα κάτι γιατί σαν λίγο δύσκολο έτσι όπως το θέτουμε. Δεν θέλω να δείξω κάποια θέμα με την υποσύνη, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Έχουν καταθέσει κοντά στα 10 ονόματα αιτήσεις στην Ρόδο και στην Αθήνα. Υπάρχουν και άλλα πολλά ονόματα που πέσουν στο τραπέζι. Απλά είναι και λίγο οι καταστάσεις, είναι λίγο η εποχή, είναι λίγο θέματα οικογενειακά που υπάρχουν, επαγγελματικά που υπάρχουν, τα οποία σε κάποιους δημιουργούν κάποια τεχνικά προβλήματα. Όλα θα ξεπεραστούν και όλα θα τα λυθούν. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και έχει δικαίωμα να καταθέσει ψηφοδέλτιο από τη μέρα των εκλογών μετά και 9 ημέρες. Οπότε είναι σίγουρο πως αυτές τις μέρες θα έχει λυθεί το πρόβλημα, θα υπάρχει ενδιαφέρον και κινητικότητα μεγάλη, όπως σε όλα τα κόμματα, όπως στο Πασόκ αντίστοιχα, αλλά και σε άλλα κόμματα που το γνωρίζω, δεν είναι κάποιο ψηφοδέλτιο ολοκληρωμένο, ούτε κλειδωμένο, ούτε κλεισμένο. Δεν έχει ανακοινώσει κάποιο ψηφοδέλτιο σε κανένα από τα κόμματα αυτή τη στιγμή, σε όλα τα αλλά και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ονόματα ακούμε καθημερινά, γνωστά και τίποτα αυτό. Αυτό γίνεται και στο δεκάμισο. Κύριε Παπαδόπουλο, πώς σχολιάζετε
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον κύριο Παυλίδη. Θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζει το γεγονός ότι κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα τον βλέπουμε από εδώ, σε διάφορες εκδηλώσεις. Τα... Βεβαίως. Ο κύριος Παυλίδης. Και τέλος υπουργός, Υγεία. Ο υπουργός είναι. Τον είδα και εγώ σήμερα, έτυχε να πετάμε και μαζί. Ζει προεκλογικά. Ζει, νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια ενεργόμενος πολιτικής σκηνής της Ελλάδας και της Ουρκανίσου, με το, την ιστορία του και το έργο του αυτό, το κρίνει ο λαός του Ουρκανίσου, ζει σε μια φάση που, δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι πιστεύω ότι και από το ενδιαφέρον του μόνο για τον τόπο του, για τα νησιά, κινείται, βλέπει, μιλάει με τους φίλους του, τους γνωστούς του, περιοδεύει, γυρνάει. Τώρα, αν θα είναι προκλικό ή όχι, δεν το γνωρίζω εγώ. Έχω και εγώ τις πληροφορίες μου ότι υπάρχει μια σκέψη να κατέβει στην Βουλική. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβει με την κυρία Παρακογιάννη σαν συνεργαζόμενος. Βέβαια, θυμίζω ότι η κυρία Παρακογιάννη ήταν εκείνη που ζήτησε δύο φορές επισταμμένα τον Αντώνη Σαμαρά να τον διαγράψει ο κύριος Παυλίδη από το κόμμα της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αυτά πώς δένονται. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι σέβομαι τον Τέρτο Παυλίδη, τον υπουργό, σέβομαι τις αποφάσεις του. Και το εύχομαι αν ασχοληθεί με καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλά κουράγια. Τι θα λέγατε στους νέους που θα δουν τη συνέντευξή σας, σας παρακολουθούν στο ίντερνετ, στο Facebook, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά για να σας ψηφίσουν? Σε αυτά τα παιδιά θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι όλοι μας θέλουμε αυτή τη στιγμή, και εγώ ένας νέος άνθρωπος είμαι, θέλουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά να προσφέρουμε για τον τόπο μας. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι οποίοι είμαστε στην Αγγλία και όσοι ασχολούμαστε με την Αγγλία θέλουμε πραγματικά με τον Αντώνη Σαμαρά να προσφέρουμε στον τόπο μας. Θέλουμε να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά και να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τα νέα παιδιά. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στη χώρα μας, να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να περνούν τα χαμόγελα στα πρόσωπα σε κάθε ελληνική οικογένεια και ειλικρινά να κάνουμε το καλύτερο για τα νέα παιδιά. Γιατί πριν από μία εβδομάδα ήμουν στην Κάλυμνο και ετοιμάζεται ένα τρίτο καραβάνι με 60 άτομα να πάει νέοι άνθρωποι να πάνε σε ασθενή για δουλειά. Και αυτό σε εξοντώνει και εμένα μου συγκλίνει πραγματικά. Και ειδικά στην πιο παραγωγική του ηλικία, το 20 μέχρι 35. Είναι στελέχη τα οποία δεν πρέπει με τίποτα να χαθούν την Ελλάδα. Και πρέπει όλοι μας να σηκώσουμε χέρια ψηλά και να δουλέψουμε. Όλοι μας να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά και να δουλέψουμε για το καλό αυτού του τόπου και για το καλό όλων μας.